για τον ελληνισμό στο σύγχρονο Ιράν, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα, κύριε Βενέτη. Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε. Είχαμε μιλήσει άλλη μια φορά με αφορμή πάλι τις εξελίξεις στο Ιράν. Τι είναι αυτό που... Θέλω να πω, όλοι ξαφνιάζονται, κανείς δεν το περίμενε, δικαιολογημένα ξαφνιαζόμαστε ή κάτι ετοιμαζόταν και απλώς δεν το βλέπαμε? Κοιτάξτε, η σύγκρουση αυτή, το θέμα αυτό, οι διαδηλώσεις στο Ιράν έχει διπλή διάσταση. Έχει δηλαδή να κάνει με την ίδια την πολιτιστική σύγκρουση Ανατολής και Δύσης στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στον κόσμο του Ισλάμ δηλαδή. Είναι μια σύγκρουση νεωτερικότητας και συντήρησης, παράδοσης, και επίσης έχει και γεωπολιτική διάσταση. Δηλαδή έχει να κάνει με την σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ευρώπη σε σχέση με την αναθεωρητική πολιτική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σε σχέση πάντοτε με αυτά που συμβαίνουν και στην Ουκρανία και ευρύτερα, την αναμόχλευση δηλαδή της γεωπολιτικής πίτας που επιδιώκουν οι δύο, Ανατολή και Δύση, Ρωσία και Κίνα από τη μία πλευρά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο παραδοσιακός, θα λέγαμε, υπερδύναμη, ο παραδοσιακός πόλος ισχύος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, στην περίπτωση της Μασά Αμινή έχουμε να κάνουμε με μία, θα λέγαμε, εξωτερήκευση των εσωτερικών κοινωνικών διαφοροποιήσεων στην Ιρανική κοινωνία. Η Μασά Αμινή προφανώς ανήκει στην λεγόμενη φιλοδυτική μερίδα των Ιρανών. Η καταγωγή της είναι, αν κατάλαβα καλά, από τις κουρδικές περιοχές, από τις περιοχές του κουρδικού Ιράν, του Ιρανικού Κουρδιστάν μάλλον. Ακριβώς. Η προσωπικότητα της Αμινή, η περίπτωση της Αμινή ουσιαστικά ενώνει, παντρεύει, συνδυάζει και τις δύο πτυχές που αναφέραμε στην αρχή. Δηλαδή πρόκειται για μια Κούρδισσα Ιρανή του δυτικού Ιράν, η οποία συνελήφθη από την από τις τοπικές αρχές, από τη θρησκευτική πολιτοφυλακή Ιθών, όπως τη λέμε, τους Μπασίτζ, γιατί δεν φορούσε σωστά τη μανδύλα της. Προφανώς έπεσε θύμα κακοποίησης κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Το Ιρανικό κράτος, ο ίδιος ο Ραϊσί, ο πρόεδρος Ραϊσί, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες κλπ. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι αφενός το κουρδικό στοιχείο στο Ιράν είναι γνωστό ότι υπάρχει ζήτημα αυτονομιστικών τάσεων κάποιων στοιχείων του κουρδικού πληθυσμού του Ιράν εδώ και δεκαετίες, πολύ πριν την Ισλαμική Επανάσταση. Αλλά βλέπουμε όμως ότι αυτό το κύμα των διαδηλώσεων, και πραγματικά είναι, προκαλεί θαυμασμό το θάρρος αυτών των γυναικών, οι οποίες κατεβαίνουν στο κέντρο των πόλεων, βγάζουν το μαντίλι, αποκαλύπτουν το πρόσωπό τους στον φωτογραφικό και τον τηλεοπτικό φακό, κόβουν τα μαλλιά τους. Δηλαδή αυτό το πράγμα παίρνει πια διαστάσεις, πώς να πω, εθνικής εξέγερσης. Ουσιαστικά η διαφοροποίηση, η κόντρα είναι εσωτερική μεταξύ του ίδιου του πληθυσμού του Ιράν. Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα που είναι, όπως είπαμε, φιλοδυτική, νεωτεριστική, εξυγχρονιστική, μέρος της οποίας προφανώς ήταν η Μαχσά Αμινή, και υπάρχει και η συντηρητική παραδοσιακή. Άρα πρόκειται περί μια σύγκρουση των δύο αυτών πλευρών της ίδιας της Ιρανικής κοινωνίας με το Ισλαμικό κράτος του Ιράν, την Ισλαμική διακυβέρνηση, ασφαλώς να τάσεται με το μέρος της συντηρητικής μερίδας. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία η Αμινή ουσιαστικά συμβολίζει το ρόλο της γυναίκας σε αυτήν τη σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το Ισλάμ, γνωρίζουμε ο δυτικός πολιτισμός πώς βλέπει τη γυναίκα σε επίπεδο χειραφέτησης κλπ. Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό στη Δύση σε σχέση με το ρόλο της γυναίκας στο Ιράν είναι πώς βλέπει το Ισλάμ τη γυναίκα σήμερα. Δηλαδή υπάρχει εντύπωση ότι στο Ιράν υπάρχουν συνθήκες μεσαίωνα τύπου Αφγανιστάν ή Σαουδικής Αραβίας. Αυτό βέβαια δεν ισχύει. Έχουν προσπαθήσει οι δυνάμεις της συντήρησης στο Ιράν, στην Ισλαμική Δημοκρατία, να χειραφετίζουν τη γυναίκα και το έχουν κατορθώσει μερικώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στα Ιρανικά πανεπιστήμια το 70%, το 65% των φοιτητών είναι φοιτήτριες, είναι γυναίκες. Υπάρχει λοιπόν εκπαιδευτική Δεν έχει σχέση με το Αφγανιστάν, όπου ας πούμε οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να πάνε σχολείο. Ακριβώς. Και η Σαουδική Αραβία μόλις πρόσφατα έχει κάνει κάποιες προσπάθειες, θα λέγαμε, χειραφέτηση των γυναικών εκεί. Η Σαουδική Αραβία, που η οποία βέβαια είναι στρατηγικός εταίρος, παράλληλα γεωπολιτικά, της Δύσης στην περιοχή. Το Ιράν λοιπόν τι κάνει σε επίπεδο εκπαιδευτικό προς τη γυναίκα?
χειραφετεί τη γυναίκα εκπαιδευτικά, μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσει, προφανώς στο σχολείο νωρίτερα, να εργαστεί, mm-hmm. Στο ίδιο πάνω κάτω πλαίσιο που εργάζονται και οι γυναίκες στο υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, μισθολογικά υπάρχει μια, mm-hmm. μια ρατσιστική διαφοροποίηση παγκόσμια της γυναίκας, το ξέρουμε, αυτό είναι ένα ζήτημα. Αμείβονται λιγότερα κλπ. Σε σχέση με τους άνδρες. Αυτό όμως που διαφοροποιεί την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, το πολιτικό Ισλάμ δηλαδή, σε σχέση με τις δυτικές αρχές χειραφέτησης, είναι ότι η γυναίκα πρέπει να έχει υπόψη της ότι πρέπει να είναι και κυρίως σύζυγος και μητέρα. Δηλαδή δίνει μεγάλη βάση το Ισλάμ στην οικογένεια, και ο εξυγχρονισμός, ο εκμοντερνισμός δεν πρέπει να, που προϋποθέτει τη χειραφέτηση, δεν πρέπει να δρά σε βάρος της οικογένειας που είναι το κοινωνικό κύτταρο σε κάθε κοινωνία. Προφανώς αυτή είναι μια δύσκολη ισορροπία, αλλά με αφορμή αυτές τις, την εξέγερση που βλέπουμε, αυτές τις διαδηλώσεις και το πάθος που βλέπουμε σε αυτές τις διαδηλώσεις και το θάρρος που βλέπουμε, μπορείτε να φανταστείτε ότι οι ισορροπίες μπορεί να αλλάξουν, αυτός ο εσωτερικός διχασμός που θεωρούμε δεδομένο, θα κάθε φορά που εκδηλώνεται θα λύνεται πάντα υπέρ της εξουσίας, με τη δύναμη του φόβου, με τη δύναμη της βίας, μπορεί και να αλλάξει? Σωστά το θέτετε, κύριε Τσίμα. Υπάρχουν βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοιου είδους συγκρούσεις και διαδηλώσεις στο Ιράν. Να θυμίσουμε ότι το 2009, με αφορμή τις εκλογές τότε, είχε ξεσπάσει η σοβαρότερη κρίση και σύγκρουση μεταξύ μεταρρυθμιστών και συντηρητικών από ιδρύσεως της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν το 1979. Και από το 2000 και μετά, τα 13 αυτά χρόνια, έχουν μεσολαβήσει και άλλες μικροκρίσεις τέτοιου τύπου. Προφανώς, επειδή είναι μοιρασμένες πληθυσμιακά, να το πούμε, το λέμε συμβατικά γιατί δεν μπορούμε να τους καταμετρήσουμε, να τους προσμετρήσουμε ή καταμετρήσουμε, είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αλλαγή προς το δυτικότερο, να το πούμε, διότι υπήρξαν στο παρελθόν προσπάθειες και από τον μεταρρυθμιστή πρόεδρο, τον Μοχάμαντ Χαταμί, προς το δυτικότερο, αλλά επειδή ακριβώς ο πυρήνας και ο συνταγματικός χάρτης του πολιτιακού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι συντηρητικός, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μεταρρύθμιση που να αγγίξει τα δυτικά πρότυπα. Εκτός του άλλου, συν της άλλης μάλλον, από άποψη δόγματος και αρχών, του πυρήνα δηλαδή του συνταγματικού της χώρας, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, το Ισλάμ δέχεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο δικό του πλαίσιο. Οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι ο παγκόσμιος χάρτης δικαιωμάτων, με τον οποίο διαφωνούν σε επιμέρους στοιχεία, έχει βασιστεί πάνω στο ελληνορωμαϊκό δίκαιο σύν τις αρχές του διαφωτισμού. Το Ισλάμ δεν δέχεται τις αρχές του διαφωτισμού, γιατί οι αρχές του διαφωτισμού έχουν να κάνουν με την αθεία και με τον υλισμό και με το διαχωρισμό θρησκείας και πολιτικής. Επομένως, αυτές οι αρχές αγγίζουν και το ρόλο της γυναίκας και άλλα επιμέρους ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να δούμε. Παραμένει βέβαια να αποσπά το θαυμασμό μας το θάρρος και το κουράγιο αυτών των ανθρώπων που διαδηλώνουν σε αυτές τις συνθήκες και των γυναικών κυρίως που κάνουν αυτή την επίδειξη, ας πούμε, βούλησης ελευθερίας και ισότητας. Εν πάση περιπτώσει, θα παρακολουθούμε. Είναι ένα από τα πιο δραματικά θέματα, νομίζω, των ημερών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενέτη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.